Πρώτον, για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει όχι, να μην κατασκευαστεί το καλώδιο. Και αυτό το καθαρό όχι το επιβεβαίωσε και ο κύριος Σκυλακάκης. Δύο ζητήματα του θέσαμε. Σχετίζεται με ενεργειακούς λόγους η δημιουργία αυτού του καλωδίου. Δεν ήξερε να απαντήσει. Δεν είπε τίποτα. Έχει σχέση δηλαδή το καλώδιο αυτό με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας ή της Κύπρου? Έχει σχέση με την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας ή της Κύπρου? Κουβέντα. Ή μήπως έχει σχέση ότι μέσα από αυτό το καλώδιο θα προμηθευτούν με φθηνό ρεύμα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους τα λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Τίποτα. Γιατί δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είναι ένα καλώδιο με πολύ μικρή χωρητικότητα και ένα τεράστιο κόστος κατασκευής. Αλήθεια, αυτό το τεράστιο κόστος κατασκευής ποιος θα το πληρώσει? Δεν θα το πληρώσουν οι λαοί της Ελλάδας και της Κύπρου μέσα από τις αυξήσεις των τιμολογίων για να κάνει απόσβεση αυτό το τεράστιο κόστος κατασκευής του καλωδίου? Και αν κάποιοι κερδίσουν, δεν ήταν σίγουρος γι' αυτό ο Υπουργός, θα είναι τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, τα οποία θα μπορούν να πουλάνε, να δείχνουν ρεύμα σε περιόδους ώρες αιχμής, όταν υπάρχει ανάγκη, για να μην το πετάνε. Άρα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων της πράσινης ενέργειας αυτών των αρπακτικών μπορεί να εξυπηρετεί το καλώδιο. Από τη στιγμή όμως που δεν σχετίζεται με ενεργειακά ζητήματα, με τι σχετίζεται το καλώδιο? Εμείς το λέμε καθαρά. Σχετίζεται με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Είναι καθαρά ένα αμερικάνικο σχέδιο στην περιοχή, ένα αμερικάνικο ενεργειακό σχέδιο, και αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου, το οποίο δεν είναι μόνο ενεργειακό. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, το καλώδιο αυτό πρόκειται το επόμενο διάστημα να επεκταθεί και στο Ισραήλ, το κράτος τρομοκράτης στην περιοχή. Και βεβαίως να συνεχιστεί και στην Ινδία στα πλαίσια ενός συνολικότερου σχεδίου, το οποίο δεν είναι μόνο ενεργειακό, αλλά σχετίζεται με τον Ινδικό δρόμο για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ινδικός δρόμος ο οποίος είναι ανταγωνιστικός με το δρόμο του μεταξύ της Κίνας, ένα Ινδικό δρόμο τον οποίο στηρίζουν με κάθε τρόπο οι Αμερικανοί στα πλαίσια του εμπορικού πολέμου που έχουμε την Κίνα. Έτσι λοιπόν οξύνονται ακόμη περισσότεροι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Το Ευρωατλαντικό, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υποδιαμόρφωση Ευρωασιατικό, Ρωσία και Κίνα. Και αυτοί οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οδηγούν σε υπεριαλιστικές συγκρούσεις, όπως παρατηρούμε στην Ουκρανία ή αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, και δεν είναι ξένο με το καλώδιο που συζητάμε. Αλλά οξύνει περαιτέρω και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην άρχουσα τάξη της χώρας μας και της Τουρκίας, με σκοπό να αποτελέσει ενδεχόμενα τη θριαλίδα υλοποίησης των σχεδίων ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος των λαών της περιοχής και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς λέμε ένα καθάριο όχι. Δεύτερον, σε σχέση με το νομοσχέδιο, είναι ολοφάνερη η συνέχιση της πολιτικής. Νόμος Δραγασάκη, ο οποίος ενέταξε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο εθνικό σκέλος να είναι συμπληρωματικό του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το νόμο τον υλοποίησε και η κυβέρνηση μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα έρχεται να κάνει ένα βήμα περαιτέρω. Δηλαδή να εντάξει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Το αντιλαϊκό, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα βάλατε και τον επιθετικό προσδιορισμό αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για να μην υπάρχει και αμφιβολία τι είδους θα είναι αυτό. Αλήθεια, η ανάπτυξη είναι ένας ουδέτερος όρος? Είναι τεχνοκρατικός ο χαρακτήρας της ανάπτυξης ή κοινωνικός? Κοινωνικός. Και πρέπει να απαντάμε στο ερώτημα από ποιον για ποιον.
Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη την οποία εδώ πέρα ευαγγελίζεται είναι μια ανάπτυξη καθαρά ταξική. Εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς και τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων και είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Με σκοπό τι? Να μεγενθύνουν το κέρδος τους. Έτσι λοιπόν οι υποδομές οι οποίες δημιουργούνται εξυπηρετούν αυτά τα επενδυτικά σχέδια και ταυτόχρονα στέλνουν στις καλένδες υποδομές που σχετίζονται με την προστασία του λαού, αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση, με νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σχολιά, με φοιτητική στέγη. Όλα αυτά μεταφέρονται στις καλένδες. Και μάλιστα καταργείται επί της ουσίας και όποια ευελιξία ενδεχόμενα υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, να ενταχθούν κάποια μη επιλέξιμα έργα στη δαμόκλειο σπάθη του κόστους ωφέλους που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι συγκεντρωτικός ο χαρακτήρας του αναπτυξιακού σχεδίου σας και ταυτόχρονα διαμορφώνεται έτσι και συγκεντρωτισμό στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το σχέδιο, στο ποιος το καταρτίζει και στο ποιος το ελέγχει, που είναι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Επιτρέψτε μου δύο ακόμη κουβέντες, γιατί γίνεται πολύ λόγο για το ιδιωτικό χρέος και την εξυπηρέτησή του με μια πλημμυρίδα τροπολογιών. Καταρχάς, γιατί υπάρχει αυτό το ληξιπρόθεσμο χρέος? Δεν είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, που χτύπησε το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, που το τσάκισε, που το ποδοπάτησε ως οδός στρωτήρας και μάλιστα έβαλε και μια φορομπηκτική πολιτική σε αυτό το τσακισμένο εισόδημα και με τον νόμο Κατρούγκαλο μια ασφαλιστική επίδοση στους αυτοαπασχολούμενους και στους επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, οι πολιτικές σας έχουν οδηγήσει τον λαό με τη θηλιά στο λαιμό. Και τώρα τι φέρνει και λέει κάποιες τροπολογίες. Θυμίζει το λαϊκό άσμα που σου μάγκα το χειμώνα που την είχε στην Κρυψώνα. Βομβαρδισμός. Για να κάνουν τι? Να συγκαλύψουν ποιο? Το πραγματικό γεγονός. Ποιος θα πληρώσει τη ρύθμιση αυτή? Και τι λένε τα άλλα κόμματα? Α, λέει, θα την πληρώσουν επί της ουσίας ο λαός μέσα από τη διαρκή ομηρία του. 120 δόσεις, λέει. Μέχρι τα βαθιά γεράματα θα δουλεύουν για να ξεπληρώνουν εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Για να μπορεί να υπάρχει ρευστότητα. Εμείς λέμε καθαρά, ποιος θα πληρώσει αυτή την πρόταση νόμου, την οποία το ΚΚΕ την επεξεργάζεται και την επικαιροποιεί από την συγκυβέρνηση Σαμαρά, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, και όλες οι κυβερνήσεις την έχουν απορρίψει. Ότι πρέπει δηλαδή να πληρώσουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα από γενναίο κούρεμα το χρόνο που έχουν αυτά. Και μια κουβέντα για την τροπολογία. Αν παρακαλώ, κύριε Σταύρο. Επειδή έκανε μια τοποθέτηση ο κύριος Υπουργός. Τι είπατε για τα λισβάρκες αυτές των ψαράδων? Εμείς λέμε ότι είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήσανε, αναγκάστηκε η κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά τι δεν κάνετε, κύριε Υπουργέ? Δεν επιστρέφετε όσα κατέβαλαν για το φόρο αυτό, ενώ πρέπει να επιστραφούν. Είπατε στην ομιλία σας ότι θα επιστραφούν. Εδώ δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε καν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα λοιπόν πρέπει να το δείτε, να το διορθώσετε και επίσης να μας απαντήσετε στην τροπολογία του ΚΚΕ. Δεν μπορεί για χρέος 2, 3 και 5 ευρώ στην εφορία, όταν γίνεται εκ των υστέρων δήλωση, να πληρώνει ο άλλος για καθυστέρηση δήλωση 100 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφε. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να το δείτε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό η ποινή των 100 ευρώ να είναι πολύ μεγαλύτερη αυτού που πρόκειται να πληρώσει. Είναι άδικο, είναι καταχρηστικό και είναι σε βάρος των επαγγελματών και των αυτοαπασχολούμενων.